Πρόεδρε, καλημέρα. Ναι. Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια καταγραφής της περιοχής μας. Η πρώτη μας επίσκεψη γίνεται στην εξοχή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή και τη συνεργασία. Καλωσορίσουμε τη σειρά μου και να σας ευχηθώ καλό κουράγιο σε αυτή την στιγμή δραστηριότητα που ξεκινήσατε και θα είμαι δίπλα σας όποτε και όταν με χρειάζεστε. Λοιπόν, θέλω να μας πεις καταρχήν πώς είναι η μόνιμη κάτοικοι της εξοχής. Εδώ είναι ένα μόνιμο. Κατά διαστήματα έρχονται γύρω στις 42 άτομα. Το καλοκαίρι προσέρχονται άλλοι 40 περίπου, αν φτάσουμε αυτά τα δηλαδή, σύνολο γύρω στους 200 κατοίκους του καλοκαίρι. Πρέπει να ρωτήσω λίγο κάτι. Επειδή τώρα τελευταία λόγω της κρίσης έχει παρατηρηθεί να επιστρέφει πάρα πολλοί κόσμος στα χωριά, στην επαρχία από όπου κατάγονται. Υπάρχουν άνθρωποι που επέστρεψαν εδώ μετά από πολλά χρόνια ζωή στα αστικά κέντρα, στις πόλεις. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι ήταν στο εξωτερικό, βγήκανε σύλλεξη και παραπατριστήκανε στην πατρίδα τους, επιδιορθώσαν λίγο τις κατοικίες τους και μένουν μόνιμα εδώ, αλλά αυτή είναι πολύ μικρό ποσοστό. Τώρα για επιστροφές νέων, διότι δεν υπάρχει στήριξη από την κατάλληλη από την πολιτεία ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν και να δραστηριοποιηθούν στο χώρο. Αυτοί που ξενιτεύτηκαν σε ποιες χώρες πήγαν, Γερμανία? Οι περισσότεροι είναι στη Γερμανία, υπάρχει στην Αμερική, υπάρχουν στην Αυστραλία. Η Αμερική όταν εννοώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν στην Αργεντινή. Να ρωτήσω λίγο με τι ασχολούνται οι κάτοικοι εδώ κατά βάση. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι το παραγωγή. Τα σημερινά χρόνια. Παλιότερα, ας πούμε, όλος ο κάμπος περνότανε με σιτηρά και διάφορες τροφές με τα οποία χρειαζόμασταν για ζωοτροφές και για το σπίτι. Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια και ήταν η μεγαλύτερη, ας πούμε, επένδυση που κάνανε οι τοπικοί, ήταν στην καλλιέργεια της πατάτας. Οι τοπικές εκδηλώσεις που γίνονται στο χωριό εδώ και που θυμάμαι μετά το 1998 με πρωτοβουλία του Πάτερ Αβραάμ στήθηκε στις 6 Αυγούστου τη μέρα του Σωτήρος, προετάζεται στην μέρα του Σωτήρος. Είναι η εκκλησία Αγίου Αθανασίου, η οποία έχει χτιστεί το 1866, είναι ας πούμε ένα παλιό κτίριο. Για μένα είναι ένα μνημείο. Είναι ένα από τα πολλά μνημεία της περιοχής μας. Και γιορτάζεται σε 6 Αυγούστου το πανηγύρι. Υπάρχει και δύο εξοκλήσεις μάλλον. Το ένα είναι του Αγίου Παντελεήμονος. Υπάρχει ένα άλλο εξοκλήσι, η ζωοδόχου πηγής. Είναι πηγαίνοντας προς το Βελωνίο. Το παλιό όνομα του χωριού ήταν Βέσμα. Που σημαίνει, ας πούμε, είναι μια λέξη του Αγίου, η οποία σημαίνει είναι η ονομασία ενός λουλουδιού. Και το 1923, αν θυμάμαι καλά, με βασιλικό διάταγμα, είχε αλλάξει η ονομασία από Βέσμα σε εξοχή. Άλλαξε το όνομα, διότι, ας πούμε, όπως είπατε εσείς, είναι μια τοποθεσία, ας πούμε, ξεχωριστή μέσα στην μηχάνη του Δήμου κατά τον Ευρωτοπίο. Ο κόσμος την προτιμάει για επίσκεψη. Είναι αυτό ακριβώς που λέει και το όνομα, εξοχή. Πάμε στην εξοχή. Τα λέμε πάμε στην εξοχή, εννοούμε και στη φύση και στο χωριό μας. Και νομίζω ότι το τοπίο γύρω μας το δηλώνει αυτό πάρα πολύ έντονα, πολλά δέντρα. Υπάρχει και μια κατασκήνωση, όπως είπατε, η οποία δεν ήταν πολύ παλιά. Πρόεδρε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ως Go Μετροκόπη για την φιλοξενία και για την πολύ κατατοπιστική και ευχάριστη συζήτηση που είχαμε εδώ. Σίγουρα θα έχουμε αφήσει κάποια κενά. Εννοείται ότι θα επανέλθουμε κάποια στιγμή, γιατί κάθε εποχή είναι δύσκολη, εννοείται ότι πάντα ξεχνάμε πράγματα. Και επειδή ακριβώς είναι και η πρώτη μας μίνι συνέντευξη, και αυτό είναι και ένα κάλεσμα στην κοινότητα της εξοχής, οτιδήποτε θέλει να προβάλλει στο λεκανοπέδιο, στους συμπολίτες μας, μπορεί να το κάνει μέσα από την ιστοσελίδα μας. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία, σε οτιδήποτε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την επίσκεψη που κάνατε και ξεκινήσατε την εξοχή.
πιστεύω να ξαναεπισκεφθεί το χώρο αυτό, μετά από το πρώτο κύκλο αυτών, με όλα τα τοπικές κοινότητες. Σας εύχομαι καλό κουράγιο. Η προσφορά στον τόπο είναι πολύ σημαντική όταν την προσφέρει μια ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και εμείς.